Εκεί. Εκεί. World Society for Equity. Μαθητές συσυκιστικής, ερευνητές, λάτρης του Παναγή, φίλοι του Παναγή. Πώς να μιλήσουμε για το Δοξιάδη, πώς να μιλήσουμε για την Οικιστική. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ξεκινήσαμε με την τέχνη, γιατί ο Παναγής ήταν πριν απ' όλα καλλιτεχνικός τύπος που λέμε την Οικιά. Δήλωνε γλύπτης, τουλάχιστον σε μένα. Μπορεί να πλησιάσει κανείς το θέμα της Οικιστικής και το Παναγή Ψωμόπουλο μέσα από την πολεοτομία, μέσα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Μέσα από την κοινωνιολογία της καινοτομίας. Μπορεί μέσα από την επιστήμη που ονομάζεται επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Και άλλους τρόπους. Η δική μου προσπάθεια ήταν να αντιληφθώ το θέμα της οικιστικής στην προοπτική που ονομάζουμε πρωτοπορία. Πότε έχουμε πρωτοπορία, πώς ορίζουμε την πρωτοπορία και πώς η οικιστική πήγε σε αυτή τη λογική της πρωτοπορίας. Και αν αυτή η προσέγγιση, που δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερη, τι μπορεί να μας δώσει για να αντιληφθούμε αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο που είναι η οικιστική. Αλλά τι είναι η πρωτοπορία. Η πρωτοπορία σημαίνει ριζοσπαστική ασυνέχεια σε ένα πεδίο που μπορεί το πεδίο αυτό να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι η επιστήμη, η λογοτεχνία, η πολεοτομία. Αλλά σε αυτό το πεδίο μέσα υπάρχει τρομακτική σύγκρουση. Ποιος είναι αυτός που θα κρατήσει τα ενία και πώς θα επιβληθεί στους άλλους. Η οικιστική δεν είναι τίποτα άλλο στο όνομα της πρωτοπορίας. Το γεγονός ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το χώρο της επιστήμης των οικισμών σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργήθηκε ένα πεδίο όπου ήταν δυνατόν να αναδειχθούν κάποιες ιδέες, κάποιοι άνθρωποι, κάποιες δραστηριότητες. Και αυτές να καλυφθούν και να εμφανιστούν με τρόπο εκπληκτικό σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι το ερώτημα εάν η οικιστική είναι διοική. Ήταν δηλαδή πρωτοπορία για την Ελλάδα, πρωτοπορία για το εξωτερικό, αλλά διαφορετική συνθήκη στις δύο περιπτώσεις. Είναι το ερώτημα τι είναι ακριβώς αυτή η πρωτοπορία. Τι είναι αυτό που έδινε την πρωτοπορία στην οικιστική. Και επίσης είναι το ζήτημα. Όταν υπάρχει πρωτοπορία, γιατί υπάρχει πάντα σύγκρουση, τι γίνεται με το θέμα της αναγνώρισης και της παρααναγνώρισης, σύμφωνα με ένα δικό μου όρο. Κατά πόσο δηλαδή η αναγνώριση μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε σχέση σε αυτό το τομέα. Πώς υπάρχει αναγνώριση ή μη αναγνώριση, η παρααναγνώριση και ούτω καθεξής. Βέβαια, το παιδικό οικιστική ήταν ένα από τα εργαλεία στον χώρο της οικιστικής. Και ο Παναγής Ψωμόπουλος ήταν ένας πιστός υπηρέτης αυτού του περιοχού. Πήρε το ερώτημα πώς μπορούμε να συλλάβουμε την συμβολή του. Δυστυχώς αυτά τα ερωτήματα είναι αρκετά πολύπλοκα. Εγώ θα περιοριστώ στις 2-3 σημεία για να δούμε πώς ο Παναγής Ψωμόπουλος μετά το θάνατο του ιδρυτή της Οικιστικής και γιατί έτυχε να το γνωρίσω μετά το θάνατο του Δοξιάδη και που συνεργάστηκε και είχε να συνεργαστώ μαζί του, θα ήθελα να σας παρουσιάσω 2-3 στοιχεία από ορισμένες περιπτώσεις για να δείτε ακριβώς πόσο ο Παναγής Ψωμόπουλος προσπάθησε να κρατήσει την οικιστική σαν μια ζωντανή επιστήμη, σαν ένα τρόπο σκέψης και σε ένα εργαλείο παρέμβασης. Η πρώτη ευκαιρία ήταν στην Ινδία το 2010, όπου στην Ινδία, που είναι η χώρα της υπαρκτής οικιστικής, που σημαίνει δηλαδή στα πανεπιστήμια υπάρχει η λέξη οικιστική, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην
για την Κυφική και δεν είναι τυχαίο που ένα μέρος του αρχείου και επίσης η βάση για όλη την World Society for Acoustics θα πάει στη Λιβύα. Λοιπόν, εκεί για αυτές τις συνάντησεις που κάναμε, δείτε πως ένας κινητός έγραψε τη λέξη Acoustics, πως έκανε τη λέξη Acoustics, δηλαδή έκανε ένα σχήμα και πως το έγραψε εμπνευσμένος από το δικό του χώρο. Αυτή είναι μια μικρή ένδειξη το πώς η οικιστική ακόμα λειτουργεί φαντασιακά, όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλη χώρα. Εδώ είναι η λέξη οικίστηση γραμμένη σε χίδι, σε αυτό το συνέδριο, και επίσης είναι γραμμένη, ζήτησε από έναν λιγό περσικής καταγωγής για να το γράψει με περσικό τρόπο. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Ψωμόπουλος με έναν συνάδελφο από την Ινδία. Εδώ είναι από την ίδια συνάντηση. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση που ο Παναγιώτης Ψωμόπουλος ήταν ένας άρχοντας σε αυτή τη συνάντηση. Επίσης ήταν τόσο γενναιόδωρος, αρκεί να σας πω ότι μέσα στο πούλμαν που κάναμε στις διάφορες μετακινήσεις, κάθε τόσο έβγαζε κάποιο σοκολατάκι και μείνανε στον κόσμο. Κάθε τόσο μας σκότανε, πότε ένα σοκολατάκι από εδώ, όπως ήταν τα γλυκά που είχε πάντα στο γραφείο. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη συνάντηση ήταν κάτι πολύ σημαντικό, διότι τέθηκε ένα ζήτημα, ποιο είναι το μέλλον της οικιστικής και ποια ήταν η απαραίτητη μεταμόρφωση, μετάφραση και προσαρμογή αυτής της οικιστικής επιστήμης πια στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά αυτό δεν θα φέρουμε το διάστημα από εκεί. Σε αυτή τη συνάντηση εδώ ήταν είμαστε στην Κίνα το 2008. Είναι η συνάντηση που όλους τους συνάντησε το Acoustics και τον βλέπετε και στο κέντρο. Είμαστε σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο χώρο. Σε αυτό το κτίριο που είμαστε ήταν το κτίριο που είχε φτιάξει ο πρώτος δημοκρατικός πρόεδρος της Κίνας, υπάρχει και τέτοιος, ο οποίος εξελέγει με ψηφοφορία και έφτιαξε κάποια κτίρια, ήταν πριν πάει στην Κίνα, ήταν καθηγητής στην Αμερική και έφτιαξε μερικά κτίρια πανεπιστημιακά όπως τα είχε δει στην Αμερική και που είναι σαν κτίρια σαν αυτό που είμαστε εμείς εδώ. Θα για να πάει κανείς στο αυτή στην πόλη του Νανκτσίνγκ, που ήταν η πρωτεύουσα του Νανκτσίνγκ και σε αυτό το χώρο μέσα, αυτό το γραφείο που είμαστε ήταν το γραφείο του Τζαν Καϊσέκ. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση ήταν ένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσαμε στη συνέχεια, ποιο είναι το μέλλον της οικιστικής και κυρίως το πιο δραματικό από όλα είναι γιατί ξαφνικά ο χώρος ο ειρηνικός και ο χώρος του ειρηνικού ωκεανού, δηλαδή αυτό το κομμάτι της υφηλίου ξαφνικά είχε ενδιαφέρον για την οικιστική γιατί ζητάγανε να πάρουν αυτή την οικιστική. Οπότε ερχόμαστε στην γνωστή θεωρία της πρωτοπορίας πού βρίσκονται τα σημεία εξουσίας και κυριαρχίας. Λέγαμε κάποτε το Παρίσι ήταν το κέντρο της πρωτοπορίας και τεχνικής, μετά ήταν η Νέα Υόρκη, δεν είναι πια. Τώρα λέμε ίσως να είναι το Λος Άντζελες, αλλά ίσως να μην έχουμε και ανάγκη την πρωτοπορία. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο με τον Παναγή είναι ότι τι μπορούσε να είναι η οικιστική σήμερα και θα σας πω ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε σαν σκοπό να βρει μια καινούργια μέθοδο στον χώρο της πολεοδομίας όπου υπάρχει κοινωνική συμμετοχή και σκέφτηκε ιδιαίτερα για πόλεις που είναι γύρω στις 100.000 κατοίκους, να βρει ένα μηχανισμό να έχει κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό των πόλεων. Και γι' αυτό έφτιαξε ένα πειραματικό πρόγραμμα, το οποίο το δοκίμασε για πρώτη φορά στην Ολλανδία και έπρεπε να δοκιμαστεί σε ένα άλλο χώρο. Και τότε πρότεινα να κάνουμε αυτό το πείραμα στην Κέρκυρα. Να πάρουμε όλο το νησί και να δοκιμάσουμε αυτές τις καινούργιες μεθόδους της κοινωνικής συμμετοχής. Που είπαν αμέσως. Χρειαζόμαστε ένα φοβερό πρόεδρο, ένα συμπενιστή για όλη την ιστορία, που δεν νομίζω ότι έχει και στην Ελλάδα. Ήταν η απάντηση των συναδέλφων μας από την Ευρώπη. Και τους είπα: κάνετε λάθος. Έχουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος θα αναλάβει με έναν τρόπο εξαιρετικό να φέρει σε πέρα όλη την διαδικασία. Ποιος ήταν αυτός, ο Παναγιώτης Ψωμόπουλος. Και κάναμε
αυτή τη συνάντηση, δοκιμάσαμε στη μέρα. Ο Παναγίτης ήταν εκπληκτικός. Οι ξένοι που είχαν έρθει να παρατηρήσουν αυτή την εμπειρία που είχαμε, αυτά ήταν διάφορες συναντήσεις που γινόντουσαν με τους κατοίκους του νησιού, χωρισμένοι σε ομάδες, διάφορα θέματα, και θα έπρεπε κάθε ομάδα να σκεφτεί λύσεις σε σχέση με τα ζητήματα των οικισμών του νησιού. Σε αυτή τη διαδικασία ήταν μία από τις ελπίδες του Παναγίου Ψωμόπουλου, ο οποίος έλεγε ότι για την οικιστική θα έπρεπε να φτιάξουμε, να προωθούν ίσως πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά ερευνητικά έργα, για να μπορέσει η οικιστική πάλι να έρθει μπροστά σε μια πραγματική πρόκληση και πρόκληση. Αυτό είναι από τον τρόπο που δουλέψαμε. Διατυπώθηκε μετά ένα report ιστορικό, το οποίο λέγεται Corfu Report, το οποίο θεωρήθηκε πολύ σημαντικό για την ιστορία αυτού του προγράμματος, το οποίο ανήκει στη 13η διεύθυνση και ήταν ο τίτλος Sustainable Living Settlement. Λοιπόν, για να τελειώσουμε μια άλλη εμπειρία, ο Παναγής, όπως πολύ καλά είπε ο κ. Κοντράτος, ήταν καλλιτεχνική φύση. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της τέχνης και έτσι είχαμε την ευκαιρία, όταν είχαμε οργανώσει μια σειρά από εκδηλώσεις που ονομάζαμε Ισοδυναμίες, τον είχαμε καλέσει να κουβεντιάσουμε μαζί του πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τις ιδέες του χώρου των οικισμών όταν τα πάμε στον χώρο της τέχνης. Αν μπορούσαμε να δούμε κάποιες ισοδυναμίες ανάμεσα στους διαφορετικούς. Από αυτές τις διαδικασίες ήταν αυτή. Έχουμε μερικές εικόνες. Ήταν ο βασικός ομιλητής. Με το ύφος του εδώ πολύ ξεκάθαρο. Εδώ είναι ο ομιλητής πάλι. Εδώ κρατώντας το υλικό. Εδώ έχετε εξηγήσεις. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω αυτή η εικόνα είναι πολύ σαφής, όπως στην ικανότητά του να. Λοιπόν, και ο Παναγής στο τέλος έχει και το γραφείο του. Πάντα κουβεντιάγαμε για το μέρος της φυσικής. Και με πολύ χαρά άκουσα σήμερα ότι η σχολή της αρχιτεκτονικής σχέδιο να μπει σε αυτή τη διαδικασία ερευνητική. Και αυτό είναι πολύ συγκεκριτικό και είμαι σίγουρος ότι αν ήταν εδώ Παναγής Ψωμόπουλος. Παναγής Ψωμόπουλος. Ευχαριστώ.